τώρα η εκπομπή Profile με τη Σάσα Αποστολοπούλου και τους καλεσμένους της. Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Profile, 3η 16 Μαΐου, τελική ευθεία για τις εκλογές. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο στούντιο την κυρία Σταυρούλα Μπαγιώτα, γεωπόνο κτηνοτρόφο, μελετητή προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και υποψήφια βουλευτής με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο νομό Λάρισσας. Καλησπέρα, κυρία Μπαγιώτα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Συζητώντας λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μου είπατε ότι είναι η πρώτη σας έτσι, η φορά που εμφανίζεστε στη τηλεόραση. Τηλεοπτικά, ναι, ναι. Χαίρομαι που θα είμαστε μαζί σε αυτή τη συζήτηση, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε λίγο κάποια πράγματα για τη Σταυρούλα την Μπαγιώτα, να ακούσουν οι τηλεθεατές κάποια πράγματα για εσάς και στη συνέχεια να συζητήσουμε για την πολιτική σκηνή. Είμαι 33 ετών. Είμαι ένα παιδί της επαρχίας, μεγάλωσα στο Πίθιο Ελασσόνας. Είναι ένα μικρό χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου. Προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια. Έμαθα να ζω στο χωριό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είμαι ένα παιδί που έπαιζε στις αλάνες. Είμαι ένα παιδί που είναι πιστό στα ήθη και στα έθιμα του τόπου μας. Είμαι ένα παιδί που είχα ανέκαθεν δραστηριότητα στα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού, που έμαθα να είμαι δοτική, να είμαι καλοπροαίρετη. Που έβγαινα από το σπίτι μου και έλεγα καλημέρα στο γείτονα. Μετέπειτα, που πήγα σχολείο, όχι στο χωριό βασικά, πήγαινα σχολείο στο κεφαλοχώρι της επαρχίας, που έμαθε να ταλαιπωρείται σαν παιδί όσον αφορά τα θέματα εκπαίδευσης, διότι, όπως σας είπα, δεν είχαμε σχολείο στο χωριό, οπότε έπρεπε να μετακινούμαστε, να φεύγουμε 7 η ώρα το πρωί από το... Δεν σας σταμάτησε όμως αυτό, διαβάζοντας όχι, βέβαια, τη δικρή σας. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Που έφευγε 7 η ώρα το πρωί, λοιπόν, από το χωριό και γυρνούσε 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί έπρεπε να κάνει και φροντιστήρια, έπρεπε να πάει και δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέραμε. Έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις, πέρασα στο τμήμα γεωπονίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εκεί ξεκίνησαν όλα. Εκεί ορίμασα, εκεί γνώρισα πολλούς ανθρώπους και κοινωνικοποιήθηκα. Από εκεί καθορίστηκε και η εξέλιξή μου μετέπειτα επαγγελματικά, εφόσον είχα πάρει το πτυχίο μου. Και στη συνέχεια μετά η επαγγελματική σας αποκατάσταση. Μετέπειτα το 2015, αφού πλέον είχα αποφυτίσει, επέλεξα να γυρίσω στην επαρχία της Λάρισσας για να ασκήσω το επάγγελμα του γεωπόνου, καθώς οι γονείς μου είχαν επενδύσει επάνω μου, οπότε δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω καριέρα σε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω όμως ότι θα σας άρεσε και εσάς αυτό. Εννοείται, σας, εννοείται, εννοείται. Μα και γι' αυτό επέλεξα και το επάγγελμα του γεωπόνου. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Η αγάπη μου για την επαρχία, για τους ανθρώπους της επαρχίας, για τους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς όπως σας είπα προέρχομαι και από κτηνοτροφική οικογένεια. Αυτή ήταν η λόγη για να επιλέξω το τμήμα της γεωπονίας. Και ασκείται και το επάγγελμα της κτηνοτροφίας, ναι, και όπως είπατε. Το Θεό, ναι, 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 ναι. Από το οικογενειακά θα... Οικογενειακά, συμμετέχουμε όλοι μαζί, ωραία, ναι, πολύ, σε οικογενειακή. Άρα γνωρίζετε όλα τα προβλήματα αγροτικά και κτηνοτροφικά. Εκτον έσω. Εκτον έσω, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα χαρώ πολύ έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στο κλάδο σας. Ναι, θα σας πω, βεβαίως. Και σαν μεσάζοντας, σαν μελετητής δηλαδή, γιατί είμαστε η αιτία των ενισχύσεων, αν θέλετε, μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείου και αγροτών. Βεβαίως. Αλλά και σαν κτηνοτρόφος. Αλλά όχι μόνο των ενισχύσεων γενικότερα. Δεν μιλάω μόνο για τις επιδοτήσεις, μιλάω και για τα προγράμματα. Παίζουμε καθοριστικό ρόλο γενικότερα στην πορεία και εξέλιξη των αγροτών. Μας είπατε λίγο κάποια πράγματα για εσάς, αλλά εμένα τώρα θα με ενδιαφέρει να ακούσω πώς ξεκίνησε αυτή η ενασχόληση με τα κοινά. Τα είπατε κοινά. Κάποια πράγματα για το χωριό, αλλά αυτή τη στιγμή είσαστε στα βαθιά νερά, θα έλεγα, έτσι. Ναι, 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 στα πολύ βαθιά νερά. Ναι. Εντάξει, είχα κάποια ερεθίσματα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι από πολύ μικρή ηλικία
Συστρατευόμασταν όλοι και προεκλογικά και μετοεκλογικά στο σπίτι μου, αλλά και το γεγονός ότι η μαμά μου είχε ένα καφενείο στο χωριό, το οποίο πιο παλιά το είχε ο παππούς μου. Οπότε μαζευόντουσαν όλοι εκεί και από διάφορα χωριά και γινόταν εκλογικό κέντρο, δεν ήταν απλά. Οπότε το ζούσαμε έντονα, εντάξει και άλλες εποχές τότε, καμία σχέση με το σήμερα και τον τρόπο που το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ναι, αλλά είναι παιδικά ερεθίσματα αυτά, όπως είναι, λέτε. Είναι, ναι. Είναι. Σίγουρα από εκεί είχα τα ερεθίσματά μου. Μετέπειτα στα φοιτητικά μου χρόνια είναι αυτό που λέω ότι ξεκίνησαν όλα και έπαιξαν και καθοριστικό ρόλο και στην πορεία μου και στην πολιτική μου διαδρομή. Ξεκίνησα, ασχολήθηκα με το φοιτητικό σύλλογο, ήμουνα μέλος, ενεργό μέλος και στέλεχος της φοιτητικής παράταξης της ΠΑΣΠ Γεωπονικής, αλλά και στην ΠΑΣΠ Θεσσαλονίκη. Και μετά το 2015 που επέστρεψα εδώ, εννοείται πως δραστηριοποιήθηκα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ της Λάρισας. Είχα και εκλόγιμη θέση στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Μετέπειτα ήμουνα και υποψήφια το 2019 στις περιφερειακές εκλογές και στο τελευταίο συνέδριο πάλι ήμουνα υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή. Οπότε υπάρχει έτσι υπάρχει μια διαδρομή. Και πώς έγινε να πω έτσι η όθηση για να μπείτε σε αυτή τη μεγάλη πολιτική σκηνή και να είστε υποψήφια βουλευτή σήμερα? Εντάξει, δεν είναι συγκυριακό το όλο θέμα, αργά ή γρήγορα θα γινότανε. Μου έγινε η πρόταση και την αποδέχτηκα και την αποδέχτηκα με χαρά και είναι πάρα πολύ τιμητικό για εμένα το να συμμετέχω σήμερα σε αυτές τις εκλογές που η σύνταξη των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά αποτελείται από με ποσοστό 63% ανθρώπων που δεν έχουν ξανακατέβει σε βουλευτικές εκλογές. Δεν είναι πολύ σημαντικό? Πάρα πολύ αυτό, σημαντικό. Ο χώρος μας, εμείς κάνουμε την επανακίνησή μας τώρα, αν θέλετε. Αυτό που πρεσβεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός μας, είναι η ανανέωση. Και η ανανέωση έρχεται και από τα πρόσωπα. Και είναι το παράδειγμα. Αυτό είναι το κίνητρο που είσαστε με το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής υποψήφια? Όχι. Έχω αρκετά κίνητρα για να συμμετέχω στις εκλογές. Ένα από όλα αυτά είναι να αλλάξουμε λίγο τις θεωρίες και τις αντιλήψεις που έχουμε διαμορφώσει στο σήμερα. Δηλαδή, όλοι το ίδιο είναι. Δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά ανάμεσά τους. Ότι επικρατεί ο παλαιοκομματισμός. Όλα αυτά εμένα δεν μου αρέσουν και θα ήθελα να αποτελέσω παράδειγμα και να αποδείξω, όχι μόνο εγώ και η παράταξη που εκπροσωπώ και αντιπροσωπεύω, να αποδείξουμε ότι όντως όλα δεν είναι ίδια. Έτσι είναι πολύ ευχάριστο που σε αυτές τις εκλογές πραγματικά συμμετέχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια πολλοί νέοι άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι που ασκούν ήδη κάποια επαγγέλματα, έτσι ώστε αν αυτοί όλοι οι άνθρωποι ή μάλλον κάποιοι από αυτοί μπουν στη Βουλή θα μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα, πιστεύω. Και εδώ είναι η ώρα να συζητήσουμε τώρα. Καθόντως έχετε ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Επισκέφτεστε χωριά, είστε στο στοιχείο σας, έτσι. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, οπότε θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα που, αφού γράζεστε απ' έξω, τι σας λένε οι πολίτες, τι σας λένε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, τι σας ζητούνε. Μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα σας, παρακαλώ. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ελπίδα, από όραμα, από προοπτική και από ανανέωση. Φυσικά, εμένα με αποδέχονται με χαρά, γιατί αν σκεφτείτε, είμαι ένα νεαρό πρόσωπο. Και γνωστό οπότε, σε αυτούς ίσως. Και γνωστό σε αρκετούς από αυτούς, ναι, είμαι γνώριμη. Με αποδέχονται με χαρά. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται να βλέπει νέα στελέχη και νέους ανθρώπους να βγαίνουν στην πολιτική σκηνή. Και όταν λέω νέους ανθρώπους, δεν εννοώ μόνο ηλικιακά. Γενικότερα, ανθρώπους που είναι άφθαρτοι, αν θέλετε. Ναι, όχι ναι. Ότι όλοι είναι διαφθαρμένοι και όχι σε καμία περίπτωση, αλλά θέλουν να δουν το κάτι διαφορετικό. Επίσης, εντάξει, βέβαια, δεν υπάρχει τόσο έντονη, πώς να το πω, δραστηριοποίηση για τις εκλογές, δραστηριότητα για τις εκλογές. Δεν συμμετέχουν όλοι. Και αυτό είναι, το αντιλαμβάνεται κανείς.
Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό για σας? Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό. Πάντως ξέρω ότι είναι απροσδιόριστο και θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει με βεβαιότητα το τι συμμετοχή θα έχουν οι εκλογές, το πού θα κυμανθούν τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι θα είναι έκπληξη. Έκπληξη για όλους. Γιατί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, βιοποριστικά προβλήματα. Το οικονομικό ζήτημα είναι το κέριο θέμα που επικρατεί στα σπίτια όλων μας. Οπότε, όταν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, δεν θα ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Θα κοιτάξεις πώς... Να βρεις τρόπο να βγάλεις πέρα την οικογένεια. Βέβαια. Και μετά τα ζητήματα τα αγροτικά εννοείται. Και σαν γεωπόνος καταλαβαίνετε ότι συνεχώς η προσέγγιση είναι τι γίνεται με τις ενισχύσεις, τι θα γίνει με την νέα ΚΑΠ, τι θα γίνει με τα βιολογικά, τι θα γίνει με τα οικολογικά σχήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι άλυτα αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Πραγματικά πολύ προβληματισμένος ο κόσμος και αν λάβουμε υπόψη μας λίγο και τις πρόσφατες εκλογές πριν από 2 μέρες στην Τουρκία, ναι, που είδαμε ότι υπήρξε μια ανατροπή από τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων και έρχομαι σε αυτό που λέγαν παλιά, πιστεύω θα τα ακούγατε συνέχεια, ότι η κάλπη είναι μια γυναίκα που κυοφορεί, οπότε δεν ξέραμε γιατί... Ναι, δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η κάλπη, εννοείται. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και η δυνατότητα να ξέρανε το φίλο του παιδιού, οπότε... Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κάλπη πραγματικά, ο κόσμος υπάρχουν αναποφάσιστοι, τελευταία στιγμή. Εχθές ήμουνα σε μια παρέα και πραγματικά υπήρχαν άνθρωποι που... ζητούσαν γνώμες και γιατί το ένα κόμμα, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Και πραγματικά η δουλειά σας είναι πολύ μεγάλη ακόμη για να αυτή τη βδομάδα δηλαδή όλοι να μπορέσετε να πείσετε και να ζητήσετε την ψήφο των ανθρώπων. Πέρα από το να ζητάω τη στήριξη του κόσμου, εγώ ζητάω από τον κόσμο να συμμετέχει όποια και να είναι η επιλογή του. Να συμμετέχει γιατί η αμετοχή είναι συνενοχή. Βέβαια. Δεν μπορούμε να... Σε κάθε εκπομπή ζητάμε για την αμετοχή. Φυσικά. Πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Ναι. Και επίσης ένα ενδεικτικό που πήραμε από το αποτέλεσμα της Τουρκίας ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές. Ναι, εν τέλει, που ναι. Πραγματικά αυτό είναι, θεωρώ, ελπιδοφόρο, που πραγματικά οι άνθρωποι πήγαν και ψηφίσανε. Είναι. Άρα πρέπει και εδώ να γίνει το ίδιο. Δηλαδή τους καλούμε όλους, όποια και αν είναι η απόφασή τους, ότι πιστεύουν ότι τους αντιπροσωπεύει, να έρθουν στην κάλπη και να το ψηφίσουν. Μετά την 21η Μαΐου, κυρία Μπαγιώτα, και βγαίνει ένα αποτέλεσμα που θα γνωστοποιηθεί στον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κάνει μια συνεργασία για να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές? Καθώς σας έχουν ορίσει σε εισαγωγικά σαν ρυθμιστής της κατάστασης. Αρχικά να πούμε ότι η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να μπει σε περιπέτειες. Συνεπώς, η συνεργασία στα πλαίσια προγραμματικών συγκλήσεων θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία και για τους πολίτες της. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι στη θέση μας και στο τι πρόκειται να κάνουμε μετά την 21η. Αρχικά θα πρέπει να δούμε τα ποσοστά που θα έχει το κάθε κόμμα. Και μετέπειτα, αν όντως δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα πρέπει όλοι να προτείνουμε κάτι. Αυτό είναι συνταγματικό, δεν το λέμε εμείς. Ναι, βεβαίως, να το γνωρίζουμε. Ναι. Εμείς βάζουμε σαν προτεραιότητα τις προγραμματικές μας θέσεις, τις οποίες έχουμε κοινοποιήσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν θέλουν να συγκλίνουμε σε αυτές τις θέσεις οι οποίες θεωρούμε ότι θα πάνε την Ελλάδα μπροστά και την κοινωνία μας, ναι, να συμφωνήσουμε. Αλλά με βασική προϋπόθεση, όντως, να μην είναι πρωθυπουργός ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Και δεν είναι αλαζονικό, όπως συνηθίζουν να λένε στα κανάλια και να σχηματίζουν μία προπαγάνδα.
Από τη στιγμή που δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, μπορεί όντως να μην είναι πρωθυπουργός κανένας από τους δύο. Και να πάμε σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, όπως έχει γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι κακό. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κακό. Εννοείται ότι δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί και σε προηγούμενες ίσως κυβερνήσεις. Όμως αυτό που σε εισαγωγικά ζητάει ο κόσμος είναι ότι σου λέει εγώ ψηφίζω κάποιο κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θέλω να με εκπροσωπεί και ο αρχηγός του. Στην παρούσα φάση, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα εμφανιστεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν έχουν βγει κάποια ονόματα τα οποία να γνωρίζουν, γιατί αυτό ίσως και στερήσει κάποιους ψήφους, γιατί αν γνωρίζει κάποιος ότι ψηφίζοντας στο ΠΑΣΟΚ και γίνει κυβέρνηση θα είναι, παράδειγμα, η κυρία Μπαγιώτα πρωθυπουργός, αυτό μπορεί να έδινε υπεραξία στον ψήφο, καταλαβαίνετε τι είναι. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι δεν θα αποφασίσουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο. Από κοινού θα το αποφασίσουμε και με τις υπόλοιπες παρατάξεις, με τα υπόλοιπα κόμματα. Κατά δεύτερον, θεωρείτε εσείς ότι όποιος πηγαίνει στην κάλπη σήμερα και ψηφίζει, ψηφίζει κόμμα ή ψηφίζει πρόσωπα? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό. Παλιά ψηφίζανε κόμματα και ιδεολογίες αυτό καθ' αυτό. Τώρα πλέον, έξω στην κοινωνία, λένε πρόσωπα και όχι κόμματα. Άρα πολλές φορές μπορεί να ψηφίζουμε ένα... Εγώ προσωπικά όχι, αλλά θέλω να πω ότι συμβαίνει, είναι κάτι που βλέπουμε. Μπορεί κάποιος να ψηφίσει έναν συνδυασμό, χωρίς όμως να θέλει τον πρόεδρο της συγκεκριμένης παράταξης, αλλά να θέλει κάποιον που αποτελεί μέρος της παράταξης. Άλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το σενάριο είναι, αυτό. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και όλοι περιμένουμε έτσι να δούμε λίγο τις εξελίξεις. Θέλω λίγο να μας πείτε ποιο είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την νεολαία, καθώς είναι μια ομάδα που στοχεύουν όλες οι παρατάξεις για να αντλήσουν ψήφους από αυτή την ομάδα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής πρότασης από την παιδεία έως και τη βοήθεια για τα νέα ζευγάρια, στο θέμα κατοικίας, στις νέες θέσεις εργασίας, στο αφορολόγητο ή στη μείωση της φορολογίας. Η νεολαία για το ΠΑΣΟΚ είναι το επίκεντρο των πολιτικών του προτάσεων. Γιατί χωρίς τους νέους δεν μπορούμε να προοδεύσουμε, δεν υπάρχει προοπτική. Συνεπώς, στις 11 βασικές προτεραιότητες συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι και ό,τι ξεκινάει και τελειώνει από αυτούς. Στις προεκλογικές σας, έτσι, στην προεκλογική σας εκστρατεία, η επαφή με την νεολαία, τι ακούτε από τους νέους? Σας ακούνε, σας πλησιάζουν? Θα σας πω. Αρχικά να πω ότι πέρα από τα νέα πρόσωπα που ανέφερα πριν στα ψηφοδέλτιά μας και στο ποσοστό 63%, να πω ότι και το 31% σε ποσοστό στο ψηφοδέλτιό μας είναι άνθρωποι κάτω από 45 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η νεολαία είναι στο ΠΑΣΟΚ ήδη. Ένα το κρατούμε. Κατά δεύτερον, όντως, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι πολύ θετικά με το κλίμα που επικρατεί στο χώρο μας και το επικροτούν και συντάσσονται μαζί μας και θεωρώ ότι η κάλπη δεν θα μας απογοητεύσει. Είναι αισιόδοξο το μήνυμα. Θα ήθελα επίσης κάτι για την νεολαία, γιατί είναι οι πιο αυστηροί μας κριτές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Ναι, είναι πραγματικά οι πιο αυστηροί. Είμαστε. Ναι, είναι και το πνεύμα, το ανήσυχο, η αντίδραση. Και η αντιλογία. Η αντιλογία. Είναι πραγματικά η ομάδα της νεολαίας, είναι αυτή που ταράζει τα νερά, να το πω έτσι. Όμως οι νέοι σήμερα, οι νέοι των 18 ετών που ψηφίζουν σήμερα, είναι η γενιά που δεν έζησε το παλιό ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όχι. Έτσι. Ούτε και εγώ το έζησα το παλιό ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως το έχετε εσείς στο μυαλό σας. Δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Δεν είχατε γεννηθεί, αλλά ναι, άλλα βιώματα έχω εγώ, άλλα βιώματα έχει ο μπαμπάς μου, ο παππούς μου και πάει λέγοντας. Άλλα βιώματα έχουν και τα παιδιά που ήρθαν μετέπειτα. Τα λάθη από το παλιό ΠΑΣΟΚ ακολουθούν σήμερα το νέο ΠΑΣΟΚ? Είναι κάτι που θέλω να πω.
Αυτά τα λάθη εννοείται πως δεν πρόκειται να τα χρεωθώ εγώ. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, στην επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο, μου λένε διάφορα για παλιά και για γεγονότα που δεν είχα καν γεννηθεί. Θεωρώ ότι από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Εμείς έχουμε πληρώσει για τα λάθη μας και αυτή τη στιγμή αναδομείται ο χώρος μας. Κάναμε delete και ξεκινάμε από το μηδέν. Τα θεμέλια τα έχουμε, τα υλικά και τα ανθρώπινα χέρια επίσης, επομένως να το χτίσουμε και θα το χτίσουμε. Χαίρομαι για την αισιοδοξία και για την δυναμική, γιατί είναι δύο στοιχεία πολύ σημαντικά για να υλοποιήσετε τους στόχους σας, κυρία Μπαγιώτα. Και τώρα θέλω να σας κάνω έτσι μια ερώτηση που τη συνηθίζω και την κάνω στους καλεσμένους μας της εκπομπής. Γιατί να σας ψηφίσουν, γιατί να επιλέξουν τη Σταυρούλα την Μπαγιώτα, γιατί να επιλέξουν την παράταξη του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Με ποιο τρόπο θα ζητήσετε την ψήφο των πολιτών? Ζητάω την στήριξη λοιπόν των συμπολιτών μου, γιατί είμαι και εγώ μέρος της κοινωνίας, είμαι ενεργός πολίτης που γνωρίζει τα προβλήματά της και έχω όρεξη και διάθεση για προσφορά. Είμαι παρούσα σε αυτή τη μάχη και ζητώ την στήριξη των συμπολιτών μας, όχι για να υποσχεθώ το ανέφικτο, αλλά για να αποτελέσω μέρος της λύσης των προβλημάτων. Η χώρα μας έχει ανάγκη αλλαγής πολιτικού παραδείγματος. Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας στον χώρο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής προέρχονται από την κοινωνία και είναι για την κοινωνία. Να σας ευχηθώ, κυρία Μπαγιώτα, καλή επιτυχία. Είστε μία νέα κοπέλα, είστε όμως μέσα στα πράγματα, γνωρίζετε εκ των έσω, όπως είπατε, πάρα πολλά από τα προβλήματα. Πραγματικά εύχομαι να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Και πολύ. Σε εσάς, αλλά και στην παράταξή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί μας τηλεθέτες, και ερχόμαστε σε λίγο με την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελάκη. Στορισμένος. Ήδη υγιεινής πλακάκια. Από το 1968 υλοποιούμε περίτεχνες κατασκευές που αναβαθμίζουν κάθε χώρο. Μελετάμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Σχεδιάζουμε και σας παρουσιάζουμε το μπάνιο που επιθυμείτε πριν κατασκευαστεί. Στορισμένος. Πλακάκια για μπάνιο, δάπεδο, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, επαγγελματικούς χώρους. Από τις πιο επώνυμες και ποιοτικές εταιρείες του χώρου. Στορισμένος. 55 χρόνια. Τα καλύτερα του κόσμου. Στις καλύτερες τιμές. Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε. Μέλλον για όλους. Πανίδης Medical. Η εταιρεία Κλίμης με έδρα τη Λάρισα εδώ και δύο δεκαετίες προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με μετακομίσεις και μεταφορές, καλύπτοντας ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στη μετακόμιση του σπιτιού σας, τη μεταφορά εμπορευμάτων ή της οικοσκευής, τη συσκευασία και την αποθήκευση του οικιακού ή του επαγγελματικού σας εξοπλισμού. Κάθε μετακόμιση ή μεταφορά αποτελεί και μια διαφορετική περίπτωση. Εμπιστευτείτε τη μετακόμισή σας στην εταιρεία Κλίμης στη Λάρισα και βγείτε κερδισμένοι. Πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Αθήνας. Τηλέφωνο 2410 619 259. Είσαι γυναίκα, τα θέλεις όλα και μπορείς να τα έχεις. Αρώματα Ροδοσταλής. 800 προϊόντα ομορφιάς, 700 brands. Ροδοσταλής. FMS and Energy. Family Metal Scrap. FMS and Energy. Family Metal Scrap. Mm-hmm.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Παρακολουθείτε την εκπομπή Profile και καλεσμένη μας στο δεύτερο μέρος είναι η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής με την παράταξή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Μαγνησίας. Καλησπέρα κυρία Χρυσοβελώνη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για άλλη μια φορά. Τώρα τις τελευταίες μέρες πριν την αναμέτρηση της Κυριακής, τη σημαντική αναμέτρηση της Κυριακής. Είμαστε πολύ κοντά πια. Έχουμε διανύσει την μεγαλύτερη προεκλογική περίοδο. Κοντεύουμε να φτάσουμε στην ημέρα της κάλπης. Να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, κυρία Χρυσοβελώνη, και να μου πείτε, κάνοντας όλη αυτή την προεκλογική εξαρτία, τις επαφές με όλον αυτόν τον κόσμο, τι κατανοήσατε, ποιο είναι το κεντρικό αίτημα των πολιτών εν ώψη των εκλογών που έχουμε? Καταρχήν, το αίτημα των πολιτών είναι να σταματήσουν οι αδικίες, οι πολύ μεγάλες αδικίες της τετραετίας αυτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πραγματικά, εγώ συνάντησα καθημερινούς ανθρώπους, πάρα πολλούς, όλες τις περιοδίες που έκανα από τη μία του νομού Μαγνησίας στην άλλη. Και αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος είναι να έχει ή να υπάρχει ισοτιμία, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, να υπάρχει κατάργηση των ασυλιών, να τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να βγουν εργασία, να έχουν μισθούς αξιοπρεπείς. Γι' αυτό ακριβώς και στο πρόγραμμά μας μιλάμε για αύξηση του κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα επίπεδα, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 880 ευρώ. Αύξηση στον μισθό των υπηρετούντων στο δημόσιο κατά ένα ποσοστό 10%, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για μείωση των τιμών, γιατί το να αυξηθούν οι μισθοί χωρίς αντίστοιχα να υπάρχει μείωση των τιμών, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Εκεί η μείωση των τιμών θα υπέρθει με τη μείωση του ΦΠΑ που στο πρόγραμμά μας έχει οριστεί να πάει για τα είδη διατροφής να είναι μηδενικός ο ΦΠΑ και για τα υπόλοιπα να μειωθεί στο 6%. Αλλά παράλληλα, αυτό που ο κόσμος ζητάει επίσης με πολύ μεγάλη αγωνία είναι να του δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσει τα χρέη, κυρίως τα χρέη που δημιουργηθήκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και αυτό μπορεί να γίνει με μια βασική, με μια πολύ μεγάλη περικοπή του βασικού χρέους και ρύθμιση σε 120 δόσεις στο υπόλοιπο, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να ανταποκριθεί και με χαμηλή τοκοφορία εννοείται, και από την άλλη πλευρά να εισπράξει και το κράτος. Αλλά επίσης αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ και αποτελεί και αυτό μέρος του προγράμματός μας είναι να βάλουμε ένα φραγμό στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι τράπεζες και κυρίως τα funds, τα οποία έχουν κάνει τους Έλληνες πολίτες να αγωνιούν, να φοβούνται ότι θα χάσουν τα σπίτια τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πριν καν συγκροτηθεί και συγκληθεί η Βουλή, με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα αναστείλουμε την διενέργεια των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Είναι δηλαδή από τα άμεσα σχέδιά μας. Και βεβαίως θα προστατεύσουμε ταυτόχρονα και την αγροτική γη και την επαγγελματική στέγη. Θα αναμορφώσουμε, και αυτό επίσης το ζητάει πολύ ο κόσμος, και τον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά κυρίως θα επαναφέρουμε μιας μορφής νόμου, όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη, που είχαν υποθεί πάρα πολλοί πολίτες. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η λεγόμενη εξοδικαστική επίλυση με υποχρεωτική συμμετοχή του πιστωτή. Θα υπάρχουν δύο δυνατότητες συμμετοχής στους πολίτες, αλλά θα υπάρχει και επιδότηση κατά 50% της δόσης από το κράτος. Σε αυτά ευάλωτα νοικοκυριά, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, έτσι ώστε να μην κοκκινήσει κανένα δάνειο και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης να χάσει το σπίτι του. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή έρχονται οι καταγγελίες των δανείων η μία πέσω από την άλλη. Και από αυτά τα funds τα οποία υπάρχουν, που δρούν κατά έναν τρόπο ανελέητο και ισοπεδωτικό για τους Έλληνες πολίτες. Και επίσης μια άλλη στόχευσή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κράτος
το οποίο θα είναι ευέλικτο, ένα κράτος το οποίο θα είναι έντιμο απέναντι στους πολίτες και ένα κράτος το οποίο θα είναι αποτελεσματικό, μειώνοντας σαφώς την γραφειοκρατία που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ταλανίζει τον ελληνικό λαό. Πολύ δουλειά έχετε μπροστά σας και σαν και βεβαίως, είσαστε κυβέρνηση. Και βεβαίως να πω και κάτι πολύ σημαντικό επίσης που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες, το κομμάτι της υγείας, έτσι. Διότι κατά ψέματα, το έχω πει πολλές φορές ότι η υγεία στην Ελλάδα έχει γίνει ταξική. Αυτό πρέπει να σταματήσει, ενώ επί δικής μας κυβέρνησης και οι ανασφάλιστοι είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις παροχές υγείας. Άρα είναι από τα πρώτα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε και στον χώρο της υγείας, αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο, για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, διότι επισκεπτόμενοι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες παρατήρησα το εξής, ότι προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση να τα βγάλει πέρα με τα οκτάμηνα τα λεγόμενα. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να προσπαθούν υπάλληλοι να έχουν κανονικούς μισθούς και βεβαίως, εφόσον μιλήσαμε και στην υγεία, πρόσληψη νοσηλευτών, πρόσληψη γιατρών, αλλά με μισθούς σωστούς. Έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν γιατροί και σε μέρη τα οποία είναι μακριά από τα αστικά κέντρα. Βέβαια. Για παράδειγμα, χθες, αυτό είναι, είχα επισκεφθεί τον Πτελεό, νόμο Μαγνησίας. Λοιπόν, ο Πτελεός έχει ένα θέμα σημαντικό, δεν έχουν γιατρό. Υπάρχει το ιατρείο, υπάρχει σπίτι για τον γιατρό, αλλά υπάρχει δεν υπάρχει θέση, γιατρός. Δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει γιατρός. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν επομένως να κρατήσουμε τους ανθρώπους στα χωριά και στην Ήπεθρο, αν δεν τους εξασφαλίζουμε τα βασικά, που είναι ο γιατρός, που είναι τα σχολεία, δεν λέω ότι σε κάθε μικρό χωριό θα υπάρχει σχολείο, αλλά σε κοντινή απόσταση, αλλά για να φέρεις εκεί πέρα το δάσκαλο, να φέρεις τον καθηγητή, πρέπει και σωστούς μισθούς να έχει, αλλά για να του εξασφαλίσει και τη δυνατότητα να μένει κάπου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάτι επίσης, τώρα το θυμάμαι ένα-ένα, εφόσον παρακαλώ, μιλήσαμε για μείωση των τιμών, να πούμε ότι σαφέστατα θα μπει και ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους της εταιρείας παραγωγής ενέργειας, έτσι. Διότι έρχονται κάτι λογαριασμοί και πάλι μας λέγανε σε πολλά μέρη ότι φτάνουν οι λογαριασμοί από τα λειτουργικά έξοδα του σπιτιού, ηλεκτρική ενέργεια και αέριο και δεν τολμούν οι πολίτες να ανοίξουν τους λογαριασμούς, τους βάζουν στο σιρτάρι. Κυρία Σουβελώνη, ποιοι είναι οι πολίτες που έχουν λόγο να ψηφίσουν την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι και ποιες είναι οι υποψήφοι που θα ζητήσετε εσείς να σας ψηφίσουν? Καταρχήν, αυτοί που έχουν τον λόγο είναι όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τους οποίους έχω αγωνιστεί μαζί τα τελευταία 10 και περισσότερο θα έλεγα χρόνια, τώρα μιλούμε για την κεντρική πολιτική σκηνή, δίπλα-δίπλα στους δρόμους, στο Βόλο, στην Αιωνία, στον Αλμυρό, στα χωριά, παντού. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα κάλεσμα όπου και προς τους νεοδημοκράτες, αλλά δεν αναφέραμε στους οπαδούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία την οποία έκανε το Σάββατο στο Βόλο, ότι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έντιμοι, είναι σοβαρά σκεπτόμενοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξοργιστεί με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και που βεβαίως αποκηρύσουν αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνουμε λοιπόν ανακάλεσμα και προς αυτούς τους ανθρώπους. Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σας για να γίνει μια κυβέρνηση σταθερή και αποδοτική την επόμενη μέρα των εκλογών? Το πρώτο που χρειάζεται να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όταν λέμε πρώτος να είναι καθαρά και δυνατά πρώτος, καθαρά και να έχει και σε κάθε περίπτωση ένα δυνατό ψηλό ποσοστό και προβάδισμα. Χρειάζεται συνέστηση, χρειάζεται ενσυναίσθηση μάλλον, χρειάζεται συνένεση σαφέστατα, χρειάζεται μετριοπάθεια και επίσης αυτό που χρειάζεται είναι και ορθολογισμός, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει το καλύτερο και το πιο μεγάλο κυβερνητικό σχήμα στη βάση σοβαρών αρχών και αξιών, με κορμό πάντοτε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα, έτσι ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να επιστρέψει στους πολλούς και να ανήκει στους πολλούς και όχι στους λίγους. Αυτό χρειάζεται.
Μάλιστα. Αναφέρατε πριν την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Βόλο, έγινε το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα λιγάκι να μου πείτε ποια είναι η αποτίμηση δική σας για, από αυτή την ομιλία και αν είχατε για κάποια προσωπική συνομιλία με τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν, στην ομιλία την οποία έκανε, παρουσίασε με όσο το δυνατόν πιο έτσι, σαφή τρόπο και συνοπτικό ταυτόχρονα, γιατί όταν ο κόσμος είναι όρθιος κάτω και ακούει μια ομιλία δεν μπορείς να πάρεις πάρα πολύ χρόνο. Σε μισή ώρα όμως μπόρεσε να αναπτύξει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα τα οποία, και ζητήματα τα οποία αφορούν τον Ομογνησία και την πόλη του Βόλου ειδικότερα. Έκανε μια σαφή και ρητή αναφορά στις επιπτώσεις και στα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο δυστύχημα των Τεμπών συνέβη εδώ, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, κοντά σας, και βεβαίως μίλησε και για εξεταστική επιτροπή που πρέπει να συσταθεί έτσι ώστε να υπάρχει μία απόδοση των ευθυνών. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο ίδιος, γυρνώντας από την μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη, καταλαβαίνει ότι ο κόσμος θέλει να έρθει μία αλλαγή. Δεν προλάβαμε να έχουμε μία έτσι, συνομιλία, παρά μόνο μία έτσι, θερμή, αν θέλετε, μία θερμή αγκαλιά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και ο οποίος βεβαίως με έχει τιμήσει απεριόριστα, διότι ποτέ δεν ξεχνώ ότι ενώ δεν ήμουν βουλευτής, μου έκανε την πάρα πολύ μεγάλη τιμή δύο φορές το 2016 να μου αναθέσει το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη δεύτερη φορά όπου μου έγινε Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα της ισότητας, τα ληξιαρχία και τα δημοτολόγια. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Όταν δεν είσαι βουλευτής, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Για μένα είναι, τον εκτιμώ απεριόριστα, τον εκτιμώ έτσι βαθύτατα και πραγματικά θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά να κερδίσει αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Εγώ έχω να σας πω, κυρία Χρυσοφελώνη, ότι η σκληρή δουλειά πάντα ανταμείβεται. Και πιστεύω ότι η δική σας προσωπικότητα και η δική σας εργασία ήταν αυτή που έκανε και τον κύριο Τσίπρα να σας δώσει όλες αυτές τις θέσεις που μόλις αναφέρατε. Και βεβαίως μέσα από αυτές τις θέσεις προσπάθησα να φανώ, να ανταποκριθώ στην πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε. Αλλά για μένα ο χαρακτήρας του, οι γνώσεις του, αλλά πάνω απ' όλα η εντιμότητά του, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, είναι αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία με έχουν κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Για πάμε λίγο τώρα στην ημέρα των εκλογών. Βαδίζετε να πάτε να ψηφίσετε, συναντάτε μια παρέα ανθρώπων, οι οποίοι συζητούν αναποφάσιστοι, ακόμη και εκείνη τη στιγμή, ποιον να ψηφίσουν, τι να ψηφίσουν, γιατί να ψηφίσουν. Αν ζητούσαν αυτοί οι άνθρωποι τη γνώμη σας, τι θα τους λέγατε? Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν εντάξει δεν είμαι από αυτές ή από αυτούς που για λόγους προεκλογικούς συνηθίζουν έτσι να νεανίζουν. Όμως, ξέρετε, θέλω οπωσδήποτε τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να ζήσουν στην πατρίδα καλύτερα. Με τους φίλους τους, με τις φίλες τους. Γι' αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει. Και να, σήμερα το πρωί λοιπόν, επισκεπτόμενοι στην πόλη του Βόλου ένα καφενείο που υπήρχε νεολαία. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, τους είπα, παιδιά, ψηφίζετε όλοι? Και με ρωτήσανε αμέσως, ποια είστε εσείς? Τους εξήγησα λοιπόν ότι είμαι υποψήφια βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και κατάλαβα ότι αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά είναι να υπάρχει παιδεία, να υπάρχουν καλές δουλειές, να υπάρχει ασφάλεια από εκμεταλλευτές και κακοποιητές, να υπάρχει ένα πρόγραμμα για φθηνή κατοικία, να υπάρχει υποστήριξη στις νέες εργαζόμενες μητέρες. Και επίσης αυτό που τους άρεσε πάρα πολύ είναι ότι εμείς πάλι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που σας είπα προηγουμένως, μόλις
πριν καν συγκληθεί η Βουλή, και επειδή είναι ένα επίκαιρο θέμα, επίκειται οι πανελλαδικές εξετάσεις, βέβαια, ναι, ναι. Θα καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και έτσι θα δώσουμε τη δυνατότητα στις νέες και στους νέους να μπορούν να εισάξουν στα πανεπιστήμια και από εκεί και πέρα θα ο καθένας, ανάλογα με τις επιδόσεις του, θα καθοριστεί και η μετέπειτα πορεία. Τα παιδιά μου είπανε, ωραία, είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι να για ποιο λόγο να επιλέξουμε το ΣΥΡΙΖΑ, τι έχουμε να περιμένουμε, και τους ανέφερα όλα αυτά. Τα αποδέχτηκαν, θα έλεγα, με ενθουσιασμό. Και φεύγοντας μου είπανε ότι εμείς θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά μου άρεσε ότι οι ερωτήσεις οποίες κάναν τα παιδιά αυτά ήταν ερωτήσεις όριμες παιδιών που ήταν προβληματισμένα, κάτι που σημαίνει ότι και μέσα στις οικογένειές τους συζητούν και, αν θέλετε, και τα ίδια τα παιδιά βιώνουν στην καθημερινότητά τους τις δυσκολίες που περνάει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και πραγματικά η γενιά των 18 ετών τώρα που θα προσέλθουν πρώτη φορά στις κάλπες, είναι μια γενιά που μεγάλωσε σε δύσκολα χρόνια, έτσι. Ναι. Έζησε την πανδημία πολύ δύσκολα. Τους περιορισμούς της πανδημίας. Έζησε οικονομική κρίση μεγάλη στην οικογένειά τους μέσα. Ακριβώς. Και αυτό ίσως θεωρώ ότι είναι και ένα στοιχείο που ορίμασε αυτή τη γενιά, ναι, λίγο πρόωρα θα έλεγα. Ακριβώς. Και βλέπουμε πραγματικά τη γενιά αυτή και πολύ καλή πιο ώρα όρημη. Και αυτό που είπαμε, ξέρετε, με τις εξετάσεις, την κατάργηση της ελάχιστης βάσης. Υπάρχουν οι παιδιά τα οποία οι γονείς τους έχουν τη δυνατότητα να τα στείλουν να παρακολουθήσουν ένα φροντιστήριο, είτε είναι φροντιστήριο για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε είναι ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών κτλ. Αυτά λοιπόν τα παιδιά τα βιώνουν στην καθημερινότητά τους και βεβαίως καταλαβαίνουν και τις ανισότητες και τις αδικίες που υπάρχουν. Γιατί, ας πούμε, ο συμμαθητής τους, ο οποίος ανήκει ενδεχομένως σε μια εύφορη οικογένεια, να έχει αυτή τη δυνατότητα. Και κυρίως το κομμάτι αυτό της παιδείας, όπως προηγουμένως είπαμε, και της υγείας, δεν πρέπει να υπάρχουν ανισότητες. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής. Και αυτό που είπατε και πριν, ότι ανάλογα και τις δυνατότητες μετά του κάθε παιδιού, αφού θα αξιολογηθεί και μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι, όπως γίνεται, αν μπορεί να συνεχίσει. Στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, βέβαια, γίνεται. Και στην, νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα που τείνουν να εξαλείψουν τώρα. Και είναι και μία, βλέπουμε μία αρκετά μεγάλη στροφή αυτών των παιδιών και σε τεχνικό τομέα. Και πραγματικά χρειαζόμαστε. Και έτσι πρέπει να είναι, διότι χρειαζόμαστε όλες τις ειδικότητες. Δεν χρειαζόμαστε μόνο επιστήμονες. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους που να έχουν άλλες γνώσεις στο τεχνικό τομέα, όπως είπατε και εσείς. Μα η ζωή έχει κρίκους. Άρα πρέπει να υπάρχουν όλοι οι κρίκοι έτσι, μέσα ακριβώς, για να μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά η πάλι κοινωνία, λέμε έτσι, και είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ακούνε τα παιδιά και όπως είπατε και εσείς, θα έρθει η στιγμή που αλλά θα πραγματικά πάνε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο καλά ενημερωμένα είναι, είναι τα παιδιά, ναι, και πόσο επηρεασμένα είναι από αυτό που ζουν στην καθημερινότητά τους. Η προσωπική σας εκτίμηση, κυρία Χρυσοβελόνη, θα έχουμε αποχή σε αυτές τις εκλογές? Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και να, μέσα από, και από την εκπομπή σας σήμερα, είναι να παρακαλέσω σε όλους τους συμπολίτες μας να πάνε να ψηφίσουν. Διότι πρέπει, οι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές, παίζεται το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Δεν πρέπει λοιπόν οι πολίτες να επιλέξουν την αποχή. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν συνειδητά, να κρίνουν πώς ήταν τα πράγματα πριν, να συγκρίνουν την κατάσταση την οποία βιώνουν αυτή τη στιγμή, διότι ξέρετε, το ερώτημα το οποίο τίθεται τώρα αυτές τις μέρες, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, οι πολίτες τι θέλουνε, αντέχουνε άλλα 4 χρόνια τις συνθήκες τις οποίες ζούμε σήμερα, τις οποίες έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου οι φτωχοί γίναν φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και η μεσαία τάξη φτωχοποιήθηκε, της μιζέριας την οποία έχουν καταδικαστεί οι Έλληνες πολίτες να ζούνε, ή θέλουνε να κάνουνε μία επιλογή διαφορετική, να επιλέξουν δηλαδή να δώσουν την εμπιστοσύνη τους σε ένα κόμμα το οποίο είναι δημοκρατικό, το οποίο είναι προοδευτικό και το οποίο μέσα από το πρόγραμμά τους σαφώς εγγυάται ένα καλύτερο αύριο. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
Δεν ζητούμε να μας δοθεί δεύτερη ευκαιρία, ζητούμε πρώτη ευκαιρία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησής μας, σας θυμίζω ότι βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Άρα ο ορίζοντας που είχαμε ήταν 10 μήνες. Μέσα σε 10 μήνες δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Θεωρώ ήδη κάναμε σημαντικά πράγματα, εφόσον βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Παραλάβαμε μια χώρα με διαλυμένα ασφαλιστικά ταμεία, ανατάξαμε το ασφαλιστικό σύστημα, ρυθμίσαμε το χρέος. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε έναν καθαρό ορίζοντα τετραετίας για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Σας λέω ειλικρινά ότι είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουν αυτό το πρόγραμμα να το εφαρμόσουμε. Ως κυβέρνηση έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος, γιατί σαφέστατα κάναμε λάθη, τα οποία τα αναγνωρίζουμε όλοι και πρώτος από όλους τα αναγνωρίζει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έχουμε διδαχθεί λοιπόν από τα λάθη του παρελθόντος. Έχουμε μία πλούσια εμπειρία ως αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση όταν την ασκεί σωστά και εμείς την ασκήσαμε σωστά, σου δίνει γνώση και εμπειρία. Και έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε τη χώρα για την επόμενη τετραετία και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο όταν εκπονήθηκε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, οι συνεργάτες του Αλέξη του Τσίπρα του είπαν ότι θα μπει στο πρόγραμμα αποκλειστικά και μόνον ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η ανοχή των Ελλήνων πολιτών είναι μηδενική. Ακριβώς. Και στο θέμα της αποχής, να συμπληρώσω λίγο μία ακόμη φορά, καθώς πριν από 2 μέρες είχαμε και τις εκλογές στη γειτονά χώρα, την Τουρκία, και εκεί είδαμε τον κόσμο που πήγε να ψηφίσει. Είχαν και εκεί είδαμε το πόσο πέσαν έξω οι δημοσκοπήσεις. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο σε αυτές τις εκλογές ήταν η προσέλευση του κόσμου στην κάλπη. Οπότε ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας, αλλά και είναι και η κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας οι εκλογές. Δίνεται η δυνατότητα στο λαό να εκφραστεί, να κάνει την επιλογή του, η οποία θα καθορίσει και την πορεία αυτού του τόπου, αλλά και των ίδιων των πολιτών για τα επόμενα 4 χρόνια. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Να γυρίσω λίγο όμως έτσι πριν στην ώρα της κάλπης και συζητήσαμε το ενδεχόμενο να συναντήσετε κάποια παρέα και να κάνετε μία συζήτηση έτσι εν ώψη του τι θα ψηφίσουν. Όμως εκεί συναντάτε και κάποιον γνωστό σας, κάποιον άνθρωπο που σας λέει γιατί να σας ψηφίσω, Μαρίνα Χρυσοβελόνη. Κοιτάξτε, αισθάνομαι λίγο άβολα να μιλάω για τον εαυτό μου. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Θα πω όμως το εξής. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται πλέον να το πω, γιατί μετά από τα 20 χρόνια, αν θέλετε, ενασχόλησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την κεντρική πολιτική σκηνή, από το διατέλεσα βουλευτής, 2 φορές υπουργός, αλλά αν θέλετε και μέσα από το επάγγελμά μου, του χρόνου θα έχω 38 χρόνια στη μαχόμενη δικηγορία, νομίζω ότι ο κόσμος έχει εκτιμήσει μια διαδρομή όπου προσπάθησα όσο μπορώ να είμαι συνεπής, να είμαι χρήσιμη απέναντι στους πολίτες και όσο ήμουν βουλευτής και μετά όταν ήμουν υφυπουργός, να προσπίσω πάντοτε τα συμφέροντα της Μαγνησίας, αλλά όταν ήμουν υφυπουργός και όχι μόνο της Μαγνησίας και όλης της Ελλάδος, αλλά και κατά τη διάρκεια των 4 ετών που διανύσαμε, δηλαδή από τις εκλογές από τον Ιούλιο του 19, δεν εξελέγει βουλευτής. Όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία για μένα, γιατί ο αριθμός των σταυρών που είχα πάρει, των ψήφων δηλαδή, ήταν 9.600 περίπου, δεν μου επέτρεπαν να εφησυχάσω. Από την επόμενη λοιπόν, 7, από τις 8 λοιπόν Ιουλίου, εγώ συνέχισα κανονικά να είμαι παντού παρούσα, από τη μία άκρη του νομού Μαγνησίας στην άλλη άκρη. Και νομίζω ότι αυτό ήρθε η ώρα οι πολίτες να το αναγνωρίσουν και το αναγνωρίζουν. Απλώς ξέρετε, όταν δεν έχεις κάποιο θεσμικό ρόλο, περιορίζεσαι στο να παρατηρείς, να επισημαίνεις, αλλά δεν έχεις την δυνατότητα της δυναμικής παρέμβασης για να λύσεις προβλήματα. Λοιπόν, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου,
και θέλω να βοηθήσω και τους συμπολίτες μου, αλλά και τον τόπο, σε ό,τι, σε κάθε τομέα, τέλος πάντων, που υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό ζητώ να με τιμήσουν οι συμπολίτες μου με την ψήφο τους, με την υπόσχεση ότι θα επιδείξω την ίδια και μεγαλύτερη συνέπεια κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Σας απομένουν λοιπόν λίγες ακόμα ημέρες προεκλογικού αγώνα. Ακριβώς. Να φτάσετε στο στόχο σας. Ιδιαίτερα κουραστική περίοδος πιστεύω για όλους εσάς τους υποψηφίους. Αλλά... είναι κουραστική περίοδος, αλλά ξέρετε, καταρχήν ο κεντρικός στόχος είναι η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και νομίζω ότι αν αυτό το πετύχουμε, που από ό,τι φαίνεται θα το πετύχουμε, γιατί ξέρετε, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να λένε διάφορα, αλλά για μένα η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Θα το πετύχουμε λοιπόν, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να μην χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες εκλογές και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση αυτοδύναμη με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Κυρία Χρυσοβελόνη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχηθώ να έχετε επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να μην σταματήσετε καλά. Να προσφέρετε. Ο κόσμος το θέλει, το ζητάει. Να έχετε τα αποτελέσματα που προσδοκάτε και εσείς τόσο η ίδια προσωπικά, όσο και η παράταξη που εκπροσωπείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε, για τις δύο έτσι υπέροχες συνεντεύξεις. Και εσείς να είστε καλά και θα σας χρειαστεί και σας δύναμη μέχρι την Κυριακή. Ευχαριστώ και πάλι. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εκτάκτως και αυτή την εβδομάδα, την 5η 18 Μαΐου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.